Οι ενδείξεις προς το παρόν δείχνουν ότι θα κινηθεί περίπου στα περσινά δεδομένα, ίσως και λίγο ψηλότερα. Πού είναι? Αλλά αυτό δεν μπορούμε. Ήταν πάνω στο ευρώ περίπου που ήμασταν πέρυσι, ίσως λίγο πάνω, ίσως λίγο πιο κάτω. Αυτό που γίνεται, αυξάνεται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Από ό,τι συζητάει η κυβέρνηση, θα αυξηθεί από 20-25%. Ουσιαστικά το έχουμε πει, δεν είναι τίποτα αυτό που γίνεται. Κάθε χρόνο να ασχολείται ο κόσμος με το επίδομα και να είναι από 25 ευρώ. Που δεν το παίρνουν όλοι, έτσι. Υπάρχουν κριτή, ακριβώς. Η πλειοψηφία δεν έχει επίδομα θέρμανσης και για αυτούς που παίρνουν το επίδομα θέρμανσης και το δικαιούνται και πάλι υπάρχουν κριτήρια κοινωνικά, γεωγραφικά κλπ. Και πάλι σημειωμένοι είναι. Ανθρώπους, ακριβώς. Από 55 εκατομμύρια που θα βγουν φέτος, μπορεί να φύγουν τα μισά, δηλαδή προς τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτά είναι μήμετρα, το έχουμε πει πολλές φορές. Το θέμα είναι να μειωθεί ο ειδικός χώρος κατανάλωσης, αυτή είναι η μόνη λύση. Όλα τα άλλα είναι μήμετρα και να πάει προς όλο τον κόσμο. Δηλαδή αν πάμε στα επίπεδα του 7, 8 και 9, το πετρέλαιο είχε περίπου 65 λεπτά και είναι μια προσιτή τιμή για όλο τον κόσμο. Και δεν χρειάζεται να μειώνουν επιδόματα θέρμανσης. Και εσείς διαχρονικά επιμένετε στο ίδιο με το να φύγει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να σας πω κάτι. Το άκουσαν χθες, το άκουσαν προχθές, θα το ακούσουν σήμερα? Ευελπιστούμε με τη νέα κυβέρνηση. Ίσως καταλάβει ότι η ζημιά που γίνεται είναι πολύ μεγάλη και ο κόσμος κρυώνει. Δεν βάζει πετρελοθέρμανση, το βάζει με συγκεκριμένες ώρες και τις υπόλοιπες κρυώνει. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί θα το πούμε και είναι και πάλι η θέση μας, είναι ότι είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να φύγει ο ειδικός χώρος από πάνω από αυτό το κομμάτι του πετρελοθέρμανσης και να δίνεται στον κόσμο σε πολύ καλύτερη τιμή. Και αν θα δείτε, το έχω πει πολλές φορές, υπάρχει τεράστια ζημιά στο κράτος. Φανταστείτε ότι έχει χαθεί. Η ζημιά είναι γύρω στα 300-350 εκατομμύρια ετησίως από τις παλιότερες εποχές και δεν ζεσταίνεται και ο κόσμος. Δηλαδή κρυώνει ο περισσότερος κόσμος και δεν εισπράττει και το κράτος. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ούτε εμείς. Λένε ότι είναι κάτι με τις εισαγωγές και γι' αυτό παραμένει η τιμή του. Έτσι ακούμε, ας πούμε, σε κάποια... Αυτό θα μπορούσε να υπάρξει ως μέτρο με ένα ανάλογο τρόπο, σε ό,τι έχει να κάνει με τις εταιρείες που βρίσκονται σε αυτό τον κλάδο. Με τον καταναλωτή, όταν λέτε εσείς, υπάρχει ζημιά. Τα πρατηρία από την άλλη κλείνουν, γιατί με το που μπήκε και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης άρχισαν να κλείνουν πρατηρία. Όπως και εσείς οι ίδιοι λέγατε στο παρελθόν. Φανταζόμαστε όλοι μας. Γιατί το χειμώνα που υπήρχε η κατάσταση, δηλαδή το καλοκαίρι, εμείς εδώ θα μιλήσουμε για το νομό Ηρακλείου, ας πούμε, για την Κρήτη. Υπήρξε ο τουρισμός που στηρίζουν τα πρατήρια και το χειμώνα που υπήρξε η πίεση της αγοράς που ζοριζόταν όλα τα πρατήρια, υπήρξε το πετρέλαιο θέρμανσης και δημιουργούσε μια ζωντάνια στο πρατήριο και έτσι δεν κλείνανε. Και δεν πήγαινε ο κόσμος που δουλεύει στο σπίτι του. Αυτό και τα καύσιμα που έχουμε στις υψηλότερες τιμές παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην τρίτη θέση, φιγουράρουμε τρίτη θέση, ακριβότερη χώρα ευρωπαϊκά, όχι σε όλο τον κόσμο, ευρωπαϊκά. Αυτό είναι πολύ ζημιά και για τον τουρισμό και για εμάς, διότι βλέπετε ότι η Ολλανδία, ας πούμε, η Γαλλία, η Γερμανία πουλάει φτηνότερα από την Ελλάδα, αλλά οι μισθοί της Γερμανίας με τους μισθούς της Ελλάδος δεν έχουν καμία σχέση. Μάλιστα. Κάποτε σε άλλες χρονιές, εκεί πηγαίνοντας προς τα πίσω, χρονολογίες που αναφέρατε, πολλοί τολμούσαμε να σας πούμε, υπάρχει και ενδιαφέρον, καταγράφεται στα μπλοκάκια σας παραγγελίες. Τώρα μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε να περάσει και ο Οκτώβρης, να φύγει και ο Νοέμβρης για να αρχίσουμε να σας ρωτάμε, κύριε Σαμόλη. Εγώ θα σας πω ειλικρινά, παλαιότερα, γιατί είμαστε πολλά χρόνια πρακτηριούχος είμαι. Αυτό που γινόταν παλαιότερα, πριν ξεκινήσει η σεζόν, είχαμε τουλάχιστον 150 με 200 τόνους ετοιμάσει για να ξεκινήσει με το που έρθει το πετρέλαιο να μοιράσουμε. Αυτό δεν υπάρχει καθόλου τώρα. Ξεκινάει προς τα τέλη του Οκτώβρη, με αρχές και αν έχει καλό καιρό το Νοέμβριο, δεν θα πάρει ο κόσμος. Ξεκινάει από τον Νοέμβριο και δουλεύουμε ουσιαστικά για 2 μήνες, 2,5 και μετά πάμε που ουσιαστικά πάλι έχουμε μικρές ποσότητες και στο τέλος καταλήγουμε με πιο μικρές ποσότητες. Μάλιστα. Το σίγουρο ένα είναι να ξέρετε ότι οι πρακτηριούχοι από τη μεριά μας θα εξυπηρετήσουμε σε οποιαδήποτε ποσότητα.
Μάλιστα. Δηλαδή, όπως κάθε χρόνο, στέλνουμε επιστολή προς όλα τα πρατήρια να μην αφήσουμε κανένα να ακριώνει.